Αγίων 318 Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Εορτάζει 42 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα. Η έκτη κατά σειρά Κυριακή μετά το Άγιο Πάσχα είναι αφιερωμένη από την Εκκλησία μας στην μνήμη των 318 Αγίων Πατέρων, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν. Η σύνοδο συνήλθε κατά πρόσκληση του Μέγα Κωνσταντίνου κατά το 20ο έτος της βασιλείας του και είχε διάρκεια 3,5 χρόνια. Διακριθήσεις μορφές της συνόδου ήταν ο Αλέξανδρος ο Κωνσταντινούπολεος, ο Αλέξανδρος ο Αλεξανδρίας, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Ευστάθιος ο Αντιοχίας, ο Μακάριος ο Ιεροσολύμων, ο Πανφούτιος, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Νικόλαος και άλλοι. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε τον Άριο και τον Αριανισμό, διατύπωσε τους πρώτους όρους ορθού χριστιανικού δόγματος και ιδιαίτερα τα περί του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, τον Ιησού Χριστό ως ομοούσιον το Θεό Πατρί. Συνέταξε τα πρώτα 7 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Συνοπτική παράθεση των Ιερών Κανόνων. Κανόνας πρώτος. Καταδικάζει τη συνήθεια του οικειοθελούς ευνουχισμού και απαγορεύει τη χειροτονία ευνουχισμένων, πλην όσων γιατρικούς λόγους ή λόγω βασανιστήριων εξετμήθησαν. Κανόνας δεύτερος. Απαγορεύει τη χειροτονία ως κληρικών στα νέα μέλη νεόφοιτη της Εκκλησίας. Κανόνας τρίτος. Καταδικάζει την συνήθεια των κληρικών όλων των βαθμών να συζούν με νεαρές γυναίκες τις οποίες δεν είχαν παντρευτεί. Συνίσακτη. Κανόνας τέταρτος και κανόνας πέμπτος. Εισάγεται το Μητροπολιτικό Σύστημα, το οποίο ίσχυε στην οργάνωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και καθορίζουν την αρμοδιότητα της Επαρχιακής Συνόδου στη χειροτονία των Επισκόπων. Κανόνας έκτος. Αναγνωρίζει κατά εξαίρεση το αρχαίο έθος της συγκεντρωτικής δικαιοδοσίας του Επισκόπου της Αλεξανδρίας στις εκκλησίες της Αιγύπτου, Λιβύης και Πεντάπολης, όπως συνέβαινε και με την Εκκλησία της Ρώμης, ενώ εξαιρεί τη Ρώμη και την Αντιόχεια από το γενικό μέτρο του Μητροπολιτικού Συστήματος. Κανόνας 7. Ορίζεται ότι ο επίσκοπος Ελίας, δηλαδή της Ιερουσαλήμ, να είναι ο επόμενος στη σειρά απόδοση τιμών. Κανόνας 8. Ορίζει τον τρόπο επιστροφής στην Εκκλησία της Αιγύπτου των λεγόμενων καθαρών. Μελιτιανό σχίσμα. Κανόνας ένατος. Αναφέρεται στη συνήθι περίπτωση χειροτονίας πρεσβυτέρων των οποίων δεν εξετάστηκαν τα προσόντα ή οι οποίοι δεν παραμένουν άμεμπτοι. Κανόνας δέκατος. Καταδικάζει την χειροτονία πεπτοκότων. Κανόνας ενδέκατος και δωδέκατος. Καθορίζεται η μετάνοια των πεπτοκότων με αυστηρότερα κριτήρια. Κανόνας 13. Δέχεται ότι είναι δυνατόν να παρασχεθεί θεία ευχαριστία επί της επιθανατίου κλίνης. Κανόνας 14. Ορίζεται η μετάνοια των πεπτοκότων κατηχουμένων. Κανόνας 15. Και κανόνας 16. Καταδικάζεται η επιδίωξη κληρικών για μετάθεση σε άλλες εκκλησίες. Κανόνας 17. Καταδικάζει την πλεονεξία και εσχροκέρδια των κληρικών που προέρχεται από τον έντοκο δανεισμό. Κανόνας 18. Απαγορεύει τους διακόνους να μεταδίδουν και να αγγίζουν τη Θεία Ευχαριστία πριν από τους πρεσβυτέρους και δεν επιτρέπεται το να κάθονται μεταξύ των πρεσβυτέρων. Κανόνας 20. Απαγορεύει τη γονικλησία στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής και την ημέρα της Πεντηκοστής. Επιπρόσθετα καθορίστηκε η κοινή ημέρα εορτασμού του Πάσχα. Τα συμπεράσματα της Συνόδου υπογράφηκαν από περισσότερους από 318 και ο αριθμός αυτός επικράτησε για συμβολικούς λόγους. Οι επίσκοποι που ήταν παρόντες στη Σύνοδο συνοδεύονταν από κατώτερους κληρικούς, των οποίων ο συνολικός αριθμός ανερχόταν στο τριπλάσιο ή τετραπλάσιο των επισκόπων. Το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων,
και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνεν ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας, ούκαστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασης νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Amen.
υπέρ όψιν.